Καλημέρα κύριε Δημάρχε. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλο, κύριε Βερίκη, σε εσάς και στους ακροατάς σας. Τι ακριβώς έγινε στην Αράχοβα? Στην Αράχοβα ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας που εδώ και 10 χρόνια είχε έρθει στην πόλη μας. Κοσμογυρισμένος, με βαθιά κουλτούρα, προβληματισμένος για τα προβλήματα όλης της κοινωνίας και βεβαίως ένας τέλεχος της κοινωνίας το οποίο ήταν πολύ διάστατο. Δυστυχώς εχθές τον χάσαμε, εκφράζουμε τα συλληπιτήρια και συγκλονιζόμαστε από το γεγονός, αλλά είναι ένα συμβάν που πραγματικά έχει συνταράξει την κοινωνία της Αράχοβας. Είχε στον κεντρικό δρόμο της Αράχοβας ένα μεγάλο κατάστημα, έτσι δεν είναι? Όποιος έμπαινε στην Αράχοβα το έβλεπε και ψώνιζε από εκεί. Ναι, ψώνιζε από εκεί, είχε χαλιά από το Κασμίρ, από ποιοτικά δηλαδή χαλιά, ήταν η Αντικέρ. Είχε αντίκες, βιβλία και τα λοιπά και προβληματιζόταν σε αυτό το πλαίσιο. Και τι ακριβώς συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο? Από ό,τι ακούγεται, γιατί δεν έχω προσωπική έτσι άποψη να σας πω, ακούγεται ότι είχε οικονομικά προβλήματα.